για σύγκρουση συμφερόντων εντός του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦ. Πάμε λοιπόν στο Σίγμα Λαβ και τον Νικόλα Ζανέτο έχει το ρεπορτάζ. Νικόλα. Καλησπέρα σας. Τα πρακτικά συνεδριάσεων και οι ηλεκτρονικές συνομιλίες που εξασφαλίσαμε δεν μπορούν παρά να προβληματίσουν σοβαρά τους αρμόδιους για τις διαδικασίες που ακολουθούνται στον διαγωνισμό ενδιάμεσης λύσης φυσικού αερίου. Σε σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία που εξασφαλίσαμε, η οποία πάει πίσω χρονικά στο 2014, φαίνεται πως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦΑ, που είναι συνέτερος σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας, επιχειρεί να εμπλέξει πελάτη του στη διαδικασία της ενδιάμεσης λύσης. Νικόλα, για αυτό το συγκεκριμένο μέλος, ανοίγω μια παρένθεση και να πω ότι το ρεπορτάζ λέει ότι ακούγονται πάρα πολλές φωνές διαμαρτυρίας. Και για το γεγονός ότι δεν έχει μόνιμη διαμονή την Κύπρο και για το ότι δεν μιλάει καθόλου ελληνικά και άρα όλα τα πρακτικά της ΔΕΦΑ, όλες οι συνομιλίες πρέπει να γίνονται στα αγγλικά. Και για το γεγονός, μου λένε, ότι ακόμη και όταν πρόκειται για δημόσιες προσφορές, επειδή δεν είναι η φυσική του παρουσία εντός Διοικητικού Συμβουλίου, γίνονται μέσω Skype, χωρίς να μπορεί κανείς να προβλέψει ποιος είναι στην απέναντι πλευρά του υπολογιστή όταν και εφόσον ανοίγονται προσφορές ή συζητούνται έγγραφα απόρριτα. Ακριβώς και συγκεκριμένα στις συνομιλίες συμμετέχει ενεργά η διετέρα της εταιρείας του, κάνοντας όλες τις διεργασίες για να διευθετηθεί η συνάντηση μεταξύ των πελατών της εταιρείας, η οποία σήμερα θεωρείται επικρατέστερη για να κερδίσει το διαγωνισμό. Σημειώνεται άρα ότι... μου λες ότι αυτό το μέλος έχει μια εταιρεία της οποίας η ιδιαιτέρα φαίνεται να κάνει ό,τι μπορεί ως μεσάζον για να κλειστεί ένα ραντεβού της εταιρείας με την ΔΕΦΑ. Με άλλη εταιρεία, ναι. Η οποία φαίνεται ότι είναι και η επικρατέστερη να κερδίσει το διαγωνισμό, δηλαδή μεσολαβεί μεταξύ δύο εταιριών. Μάλιστα. Σημειώνεται ότι... Χρησιμοποιώντας προφανώς τη θέση του ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι. Ακριβώς. Σημειώνεται ότι προηγουμένως... Στην οποία κάνει και αναφορά. Ναι, γίνεται και αναφορά. Ναι. Σημειώνεται ότι προηγουμένως το συγκεκριμένο μέλος δήλωσε ενώπιον του Συμβουλίου της ΔΕΦΑ ότι δεν έχει οποιοδήποτε εμπορικό συμφέρον με την εν λόγω εταιρεία. Mm-hmm. Στις 19 Νοεμβρίου 2014 η διετέρα της εν λόγω εταιρείας επικοινωνεί με τους πελάτες της, διαβεβαιώνοντας ότι η επιθυμία τους για πραγματοποίηση συνάντησης με την εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό έχει καταγραφεί, κάτι που τους ικανοποιεί. Στις συζητήσεις εμπλέκονται τελικά όλοι οι ενδιαφερόμενοι και όπως φαίνεται έγιναν κάποιες συναντήσεις οι οποίες αφορούν υπεργολαβίες του έργου. Να δώσουμε μια γεύση, Νικόλα, από τις ηλεκτρονικές συνομιλίες που αντιλάγησα. Μάλιστα. Ναι, αρχικά η ιδιαιτέρα της εταιρείας του εν λόγω μέλους καταγράφει το ενδιαφέρον των πελατών της και το προωθεί. Θα μας χαροποιούσε να έρθουμε στην Κύπρο για να συναντηθούμε με την εταιρεία Χ. Απαντούν οι πελάτες. Στη συνέχεια, η επικρατέστερη εταιρεία κατονομάζει αρμόδιο άτομα και ώρα για τη συνάντηση. Ακολουθεί η επικοινωνία της εταιρείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με άλλα μέλη, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦΑ, ο κύριος Χ πιστεύει ότι μια συνάντηση μαζί με την ΨΥ εταιρεία θα μπορούσε να ήταν επικερδής για τους όρους και το επόμενο στάδιο της διαδικασίας εδώ στην Κύπρο. Τα ερωτήματα φυσικά, Χρύσανθε, τα οποία είναι και αρκετά. Νομιμοποιείται ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ιδιοκτήτης εταιρείας να προωθεί τους πελάτες του για συνέργειες στα πλαίσια του διαγωνισμού της ενδιάμεσης λύσης? Και δεύτερο, ποιοι γνώριζαν εντός του Διοικητικού Συμβουλίου και γιατί επέτρεψαν αυτές τις διεργασίες? Πάντως, για όλα αυτά που δικαιολογημένα ερωτάς, έχει δώσει μια σαφέστατη απάντηση ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΦΑ, είναι ο γνωστός νομικός, έρχεται και εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων, ο κύριος Κρίς Τριανταφυλλίδης. Τι ακριβώς λοιπόν λέει η γνωμάτευση την οποία έχει το Σίγμα Λαϊφ, την έχετε εξασφαλίσει, έτσι? Έχουμε εξασφαλίσει την γνωμάτευση του Κρίς Τριανταφυλλίδη, ο οποίος αφού του ζητήθηκε ανέφερε πως τα μέλη δεν θα πρέπει να έχουν οποιαδήποτε συμφέροντα σε ζητήματα για τα οποία θα πάρθουν αποφάσεις ή θα συζητηθούν. Αν κάτι τέτοιο υπάρχει, πρέπει να δηλωθεί αμέσως και να τερματιστεί η συμμετοχή του συγκεκριμένου μέλους από τις συναντήσεις που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ξεκάθαρο, προστίθεται, ότι κανένα μέλος δεν γίνεται να χρησιμοποιεί τη θέση του στο Συμβούλιο για να προωθεί τα δικά του συμφέροντα. Μάλιστα. Νικόλα Ζανέτο, ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε πολύ λίγο άλλους 200